Είστε ήρωες που το καταφέρατε και ήρθατε. Μπράβο σας. Ένα χειροκρότημα για τους άνδρες που είναι εδώ σήμερα. Έχουμε ανάγκη να χτίσουμε ψυχική ανθεκτικότητα για να σταθούμε όρθιοι και να μπορούμε να χαιρόμαστε τη ζωή και να μην έχουμε ενοχές να απολαμβάνουμε. Η ζωή, όπως φαντάζομαι για τους περισσότερους από εσάς, ήταν σκληρή και για μένα από πολύ νωρίς. Κάποια στιγμή χτύπησα και την πόρτα της ψυχανάλυσης και εκεί έγινε η πιο ουσιαστική δουλειά. Με αφορμή κάτι ανάλογο με αυτό που συνέβη στην παιδική ηλικία, γίνεται μία έκρηξη ψυχική και τότε θα εκδηλωθεί η κρίση πανικού, τότε θα εκδηλωθεί η κατάθλιψη. Όλοι έχουμε δικαίωμα να υπερασπιστούμε αυτό που είμαστε. Δεν μπορείς να ανακουφιστείς αν ένα πράγμα δεν το μοιραστείς. Όπως το πένθος. Δεν μπορεί να γίνει ένα πένθος αν δεν κλάψεις με άλλον. Μόνος σου δεν γίνεται. Όταν η μαμά σου δεν μπορεί να σε φροντίσει, να σε αναλάβει, κάποια στιγμή αρχίζεις και θυμώνεις με όλο αυτό και αναρωτιέσαι και λες, μα γιατί δεν με αγαπάς, γιατί τα ρίχνεις πάνω μου, τι έχω κάνει, γιατί μου λες ότι θυσίασες τη ζωή σου για μένα, δεν ήθελες να με γεννήσεις. Και αφού βάλετε τα μεγάλο χ, γυρίστε τη σελίδα. Τα θέματα της ψυχικής υγείας είναι ταμπού. Το θεωρώ πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό που έγινε σήμερα εδώ και να απαλλαγούμε από τα σύνδρομα του παρελθόντος και να αναζητείς τη βοήθεια που χρειάζεσαι. Άρα σήμερα αισθανόμαστε όλοι χάρη στην Άννα και στον κύριο Σαββόπουλο ότι δεν είμαστε μόνοι. Σήμερα η εκδήλωση πραγματικά είναι υπέροχη. Εγώ φεύγω με μια γαλήνη και ηρεμία, θα έλεγα. Είχα τραυματικές εμπειρίες μέσα από το σπίτι μου. Ένα χρόνο έκανα συνεδρίες. Νιώθω πιο ήρεμη γιατί ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που νοιάζονται για την ψυχική υγεία των υπολείπων ανθρώπων και κάνουν κάτι γι' αυτό. Και είναι ένα λιθαράκι. Είναι βοήθεια σε όλους μας αυτό. Πολύ γεμάτη σαν άνθρωποι. Ευχαριστούμε. Τιμή για το νησί της Ρόδου, η επίσκεψή σας. Έτσι ακριβώς. Και ελπίζω να μας ξαναρθείτε σύντομα. Να είμαστε σε επαφή με τον εαυτό μας και να αποδεχόμαστε τα σκοτάδια μας. Νιώθω εγώ πιο ήρεμη, πιο ανάλαφρη. Είναι ωραίο πράγμα να γίνονται τέτοια πράγματα. Μας άρεσε πάρα πολύ. Ήταν υπέροχα.